Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 για τις επόμενες 2 ώρες, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου, θα τα πούμε για τελευταία φορά, για μήνα Μάρτιο. Από Δευτέρα είμαστε σε φάση καλού μήνα. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα για τις επόμενες 2 ώρες με τον Δημήτρη Μπαλόμπα στην ρυθμίση του ήχου. Παραμονές ενός γεμάτου διημέρου για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η χρονολογική βέβαια σειρά η σωστή είναι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, γιατί αύριο ο μπασκετικός Άρης έχει δύσκολο έργο στο ΟΑΚΑ, στο κλειστό του ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιρικός Άρης την Κυριακή στις 4 υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά από 2 εβδομάδες ξεκούρασης αναγκαστικής ελαίου εθνικών. Με προβληματάκια για τον Σάβα Παντελίδη, τα οποία τα αναφέραμε κάποια από αυτά και χθες, θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές που είναι αμφίβολοι και τα πλάνα του 53χρονου τεχνικού για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα δώσουμε όλο το πρόγραμμα φυσικά της Super League. Περιμένουμε από στιγμή και τον Χρήσανθο στο στούντιο για να μας κάνει τις καθιερωμένες του στοιχηματικές προβλέψεις για τα παιχνίδια του τριημέρου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μέχρι και τις 6. Μετά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Αλλά για την ώρα γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526. Το πρόσωπο του αγώνα με τον Όφη, πριν καν έχουμε τη σέντρα και παρόλο που μιλάμε για ένα πρόσωπο που δεν θα το δούμε στο χορτάρι μέσα, είναι ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος, όπως σας είχαμε ενημερώσει από χθες, αναμενότανε από μέρα σε μέρα στην Θεσσαλονίκη. Έφτασε τελικά χθες το βράδυ ο Πορτογάλος στην Ελλάδα, όπου θα παραμείνει για λίγες ημέρες με βασικό σκοπό να δει από κοντά την ομάδα να αγωνίζεται στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στους κριτικούς, να δει και τους παλιούς του συμπαίχτες, να δει τους συμπαίχτες του. Τον έχουμε λίγο στο μυαλό μας ώρες-ώρες σαν μια μακρινή εικόνα τον Γκάμα, και γιατί είναι τραυματίας και λείπει στην Πορτογαλία τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά και επειδή οι κινήσεις του Γενάρη και στην προκειμένη περίπτωση η απόκτηση του Λάρσον μας έχει κάνει λίγο να τον ξεχάσουμε. Είναι όμως μια πολύ ποιοτική μονάδα που όταν είναι έτοιμη, καλώς χρόνο των πραγμάτων, το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά τον Άρη, ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος βρέθηκε και στη σημερινή πρωινή προπόνηση της ομάδας μάλιστα. Και είχε έτσι, ήταν δέκτης, να το πω έτσι, θερμής υποδοχής από τους ανθρώπους του Άρη, από τους παίχτες, από το τεχνικό team. Όλοι υποδέχθηκαν πολύ θερμά τον Πορτογάλο και φυσικά αυτό τονώνει και την ψυχολογία του σε αυτή τη φάση που βρίσκεται της αποθεραπείας και με στόχο να επιστρέψει 100% έτοιμος στην αγωνιστική δράση με το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ο Γκάμα, ο οποίος ναι, μεν ήρθε για λίγες μέρες στην Ελλάδα, αλλά έκανε και το δικό του πρόγραμμα στο γυμναστήριο σήμερα στο Ρήσιο. Και την Κυριακή, από τις σουίτες του Βικελίδη, θα παρακολουθήσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του κόντρα στον Όφη. Ένα πολύ σημαντικό μάτς για τον Άρη. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η ομάδα για να κλειδώσει οριστικά την πέμπτη θέση, νομίζω ότι το έχει καταφέρει σχεδόν με το 1,5 πόδι. Παράλληλα με το στόχο που έχει θέσει για την είσοδό της στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, κάτι το οποίο βάσει προγράμματος που έχει ο Άρης αλλά και ο Ατρόμητος είναι στο χέρι των κεντρινόμαυρων, αλλά για να φτάσουν στο μάτς με τους Περιστεριώτες στο Βικελίδης και να είναι σε θέση ισχύως, θα πρέπει πρώτα να κερδίσουν την επόμενη Κυριακή τον Όφη, που ναι μεν έρχεται αποδεκατισμένος με πάρα πολλές απουσίες η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης πρέπει να χαλαρώσει ή να μπει στην διαδικασία υποσυνείται, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις συνειδητά, να υποτιμήσει τον αντίπαλο. Θέλει προσοχή, θέλει σοβαρότητα το μάτς. Υπάρχει ο άνθρωπος που κρατάει τους παίχτες σε γρήγορση και αυτός είναι ο Σάβας Παντελίδης, και φάνηκε από την παρουσία και την εικόνα του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Κάτι ανάλογο θέλει ο προπονητής του Άρη από την ομάδα του και την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στον Όφη. Πάμε να δούμε πρώτα το πρόγραμμα του τριημέρου, πριν πάμε στα του Άρη πιο αναλυτικά για το μάτς με τον Όφη. Αύριο στις 5 και 4 Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα. Μάτς ζωής και θανάτου και για τους δύο.
για τον Λεβαδιακό που είναι πρώτο-τελευταίος με 20. Ο ΠΑΣ είναι 13ος με 23. Και είναι η θέση που οδηγεί στα μπαράζ με τον δεύτερο της Football League. Φωτιά το συγκεκριμένο μάτς. Λαμία Πανιόνιος, με συγχωρείτε, στις 7. Δύο ομάδες που είναι περίπου μαζί βαθμολογία. 8η Λαμία με 31, τόσο Πανιόνιος με 29. Ψηλά διάφορο σχετικά. Στις 7.30 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης. Ισόβαθμη στους 27 βαθμούς. Εδώ και οι δύο θέλουν την νίκη για να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη. Ήρθε ο στοιχηματζής εδώ πέρα να μας κάνει τις προβλέψεις του για την 26η αγωνιστική. Με πολύ ωραία μπλούζα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα, εγκρίνω. Πολύ ωραίο χρώμα το λαδί. Τι τρία. Δίνουμε! Τρία εισιτήρια. Άρη Σόφη, Κυριακή 4 ώρα στο Κλειάνδης Βικελίδης. Κάνουμε τσιβασμιάνο τελεία στο πρόγραμμα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Λίγο πριν τις 7 θα κληρώσουμε τρία εισιτήρια για το Άρη Σόφη. Καλό καιρό θα έχει, κόσμο θα έχει, τον Άρη το δικό σας θα έχει, που ελπίζουμε να προσφέρει ακόμα ένα σκορ σαν αυτό που είδαμε κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Άρα αν θέλετε να τα δείτε όλα αυτά, ένα πολύ ωραίο πακέτο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Λίγο πριν τις 7 θα γίνει κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν οι τρεις νικητές. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα, λοιπόν, αφού είπαμε για τα τρία εισιτήρια. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης στις 7.30 θέλουν την νίκη για να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη. Την Κυριακή ξεκινάμε από το Κλειάνδης Βικελίδης στις 4 ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ και από το Λίμπερο 107,4 φυσικά. Άρης Όφη. Όφη που βρίσκεται 3 βαθμούς από το τέλος, με 22, 3 θέσεις πριν το τέλος με 22 βαθμούς. Σε πολύ δύσκολη κατάσταση η ομάδα του Ηρακλείου. Με πάρα πολλές απουσίες. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι για αυτήν με τον Άρη. Την ερχόμενη Κυριακή. Ένας Άρης που και αυτός έχει τις απουσίες του, θα τα πούμε στην συνέχεια. Στις 5 και 4 ΑΕΚ Πανετολικός. Η ΑΕΚ που στην ουσία πλέον έχοντας ως προτεραιότητα το κύπελο θέλει παράλληλα να κλειδώσει και την τρίτη θέση, έχοντας ανοίξει τη διαφορά στους 4 βαθμούς από τον τέταρτο ατρόμητο. Στις 7 στα πηγάδια Ξάνθη ΠΑΟΚ. Δύσκολο μας για την Ξάνθη Δημήτρη μου. Ξαφνικά πάρα πολλές απουσίες για την ακριτική ομάδα. Ξαφνικά πάρα πολλές απουσίες πραγματικά. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Και στις 7.30 το Ολυμπιακός Ατρόμητος που ενδιαφέρει άμεσα τον Άρη, αφού ελπίζει με δική του νίκη και ήττα των Περιστεριωτών ο Γιώργος Καραϊσκάκης να τους πιάσει στην τέταρτη θέση και στους 43 βαθμούς. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα στη Ριζούπολη με την αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνη με τον Παναθηναϊκό στις 7 αυτό το παιχνίδι. Καταδικασμένος ο Απόλλωνας, νομίζω πλέον αδιάφορος ο Παναθηναϊκός, δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να προλάβει την πέμπτη θέση και να εκτίσει του χρόνου τον ένα χρόνο τιμωρίας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν νομίζω να είναι και ιδιαίτερα εμπορικό αυτό το μάστορα Δευτέρα 7 η ώρα. Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος, λογικά, Δημήτρη μου. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Θα μας πει ο Χρήστος μετά και τις προβλέψεις του για τα παιχνίδια του τριμέρου. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Δίνουμε τρία εισιτήρια. Παρέα θα πάτε μέχρι τις 7. Τρία εισιτήρια, Άρη Σόφη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Αμός το στέλνετε στο 54526. Θα δώσουμε τρία εισιτήρια και επαναλαμβάνω λίγο πριν τις 7. Ήδη πρώτη βλέπω έχετε αρχίσει να στέλνετε. Στείλτε και οι υπόλοιποι για να πάρετε κούτρα νεστηριά και να πάτε την Κυριακή στο πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδος. Το Κλειάνδης Βικελίδης φυσικά. Θες να κάνεις πάλι τις καθιερωμένες προβλέψεις σου για να δούμε αν θα πέσεις μέσα. Ναι. Α, θέλει. Κάνω απλά, κάτσε να κάνω μια δουλειά εδώ. Κάνε μια δουλειά εκεί πέρα. Λοιπόν, αφού κάνει και ο Χρήστος τις προβλέψεις του, θα πάμε στα αγωνιστικά, θα πάμε σε πιθανή εντεκάδα, θα πάμε στα δεδομένα όσον αφορά τους παίκτες που είναι αμφίβολοι. Και δύο-τρία πραγματάκια για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος, όπως είχαμε γράψει από χθες το πρωί, θα αναμενόταν στη Θεσσαλονίκη, στην οποία βρίσκεται από χθες το βράδυ, ο Πορτογάλος Εκστρέμ. Mm. Τι. Mm. Α, ωραία. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Mm. Χτύπησε και ένα πραγματάκι στο γυμναστήριο σήμερα στο Ρήσιο. Μια χαρά. Χαμογελαστός, ευδιάθετος. Και περιμένουμε πλέον να τον δούμε με το ξεκίνημα της νέας σεζόν λίγο πιο μετά.
Και όταν λέω είναι ξεκίνημα ένα σεζόν, δεν εννοώ τους επίσημους αγώνες για το πρωτάθλημα. Πιο πριν μιλάμε, εννοείται. Απλά τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χρειαστεί στάνταρ έναν μήνα ακόμα, αν όχι λίγο παραπάνω, προκειμένου να μπει στη δικασία να αρχίσει να τρέχει. Και σταδιακά να ανεβάζει ρυθμούς και να μπει σε κάποια φάση μέσα στο καλοκαίρι με την υπόλοιπη ομάδα. Θέλει χρόνο, θέλει προσοχή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θέλει βιασύνες. Και ο Γκάμα είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα προς αποφυγή είναι το Ανάκογλου. Που βιάστηκε σε κάποια φάση κάπως να μπει και αναγκάστηκε να μείνει και άλλους μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Γκάμα έχει τον γιατρό του στην Πορτογαλία, κάνει και πέρα την αποθεραπεία του και τον περιμένουμε με το καλό. Εκεί Μάη-Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη για να μπει στο τελικό στάδιο αυτής της αποθεραπείας και να τον δούμε σε κάποια φάση προετοιμασίας να μπαίνει, της καλοκαιρινής προετοιμασίας, να μπαίνει με την υπόλοιπη ομάδα. Είσαι έτοιμος? Λέγε σου και θα λέω. Α, ωραία. Λεβαδιακός Σπας Γιάννινα. Ο Λεβαδιακός είναι πρώτο τελευταίος με 20, ο Πας είναι τέταρτος από το τέλος με 23. Χ. Ισοπαλία λες. Εγώ θα πω άσος. Λαμία Πανιώνιος. Χ. Μαζί είμαστε εδώ. Λάρης Αστέρας Τρίπολης. Άσος. Χ. Άρης Σόφη. Διπλό. Έγινε. Το είχα πει και με το Άρης Απόλλωνα. Έγινε. ΑΕΚ Πανετολικός. Άσος. Ωραία. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Έχει πολλά, έχει πολλά προβλήματα η Ξάνθη. Περίμενε. Πάρα πολλά προβλήματα. Θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης της Ξάνθης. Ωραία. Διπλό. Τι, Ξάνθη, μπερδεύτηκα. Του ΠΑΟΚ. Εγώ σημείωσα εδώ πέρα. Διπλό. Απλά επειδή κάποιοι λένε ότι είναι ο ίδιος. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Αυτά είναι τώρα λάσπη. Αυτά είναι λάσπη και προπαγάνδα κατά του ιστορικού συλλόγου. Λοιπόν. Ολυμπιακός Ατρόμητος δεν σε ρωτάω, οκ. Okay. Όχι, τι δεν με ρωτάς. Τι θα πεις, άσου θα πεις. Χι. Πάρει το χικάκι ο Ατρόμητος. Ρισκάρει ο Χρύσανθος. Ξύπνα, θα πάρει το χικάκι. Ρισκάρει ο Χρύσανθος. Άσος, άσος. Εννοείται. Και στο πιο διάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής ενδεχομένως. Εδώ πρέπει να βγει αδειοδότηση. Στο Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός. Διπλό. Πραγματικά είναι το λιγότερο εμπορικό παιχνίδι. Όλα τα άλλα έχουν ένα ενδιαφέρον. Είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο. Αυτό δεν έχει απολύτως κανένα. Το βάλαμε τώρα Δευτέρα. Δεν να μην λείψουν οι διεθνείς. Τέλος πάντων. Έχουν παγίδες τα παιχνίδια. Το Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι παγίδα. Δηλαδή. Είναι παγίδα. Γιατί. Δεν είναι ένα βαθμουλάκο στον Ατρόμητο. Γιατί. Έτσι θέλει. Μπαίνει λίγο χαλαρός. Είναι μετά από διακοπή κτλ. Είναι παγίδα το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Θυμίσου το αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία. Αυτά τα προγνωστικά. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο. Α, να μην συνεχίσουμε ποδόσφαιρο. Όχι, θα πάμε μετά πάλι στο ποδόσφαιρο. Απλά τα έχω φρέσκα γι' αυτό. Ωραία. Σε σχέση με αυτό το θέμα που προέκυψε πριν από λίγη ώρα για το Αλεξάνδριο κτλ. Και βλέπετε και τον τίτλο. Άνοιξε να διαβάσει τον τίτλο. Που έχει το Λαμπαουτάρης αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση που καταρχήν θα πρέπει να πω το εξής. Θα πρέπει ο ερασιτέχνης Άρης και η ΚΑΕ Άρης να χαράξουν μια κοινή πολιτική πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα. Θα πρέπει να συνεννοηθούν σε απόλυτο βαθμό και πέρα από τις διαρροές που ορθώς βγαίνουν σήμερα οι διαρροές. Ορθώς βγαίνουν. Θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ Άρης και του ερασιτέχνη Άρη για το θέμα, για να ξέρει και ο κόσμος του Άρη τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πολύ ωραία ήταν η φωτογραφία που βγήκε ο κύριος Βασιλιάδης με τον κύριο Φάμελο, ο οποίος την χάνει ιδιαίτερου promoting εδώ στην πόλη μας, από συγκεκριμένο μέσα ενημέρωσης, κυρίως βέβαια για τον ΠΑΟΚ, αλλά παίζει και Άρης τώρα τελευταία. Και η κυρία Νοτοπούλου. Κυρία Νοτοπούλου. Πολύ ωραία βγήκαν φωτογραφία με τους εκπροσώπους του Άρη και βγάλαν και ένα πάρα πολύ ωραίο δελτίο τύπου που λέγανε για την παραχώρηση, τη μακροχρόνια παραχώρηση του Αλεξανδρίου. Και μπαίνανε από κάτω τα παοξάκια και λέγανε ο ευνοημένος κτλ. Και αφού βγήκαν μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, αφού πρωταχάρισαν φυσικά στον ΠΑΟΚ την περιουσία του ελληνικού λαού για μία ακόμη φορά. Βγήκαν την ωραία φωτογραφία και τώρα λέει
υπάρχουν κάποια προβλήματα στην παραχώρηση του Αλεξανδρίου. Προσέξτε. Όχι στη δωρεά. Στην παραχώρηση. Δηλαδή, έχουνε φτιάξει γήπεδο με τα λεφτά του ελληνικού λαού στους άλλους. Επί σειρά ετών τους πληρώνανε το ρεύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το γήπεδο αυτό τους το χαρίσανε, ενώ είναι κρατικό, χαρίσανε και την ομή και τη χρήση με αποτέλεσμα να κάνει συναυλία ο Ρουβάς και τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Έρχεται ο σύλλογος ο οποίος έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα, που έφερε 21 τρόπαια στη Θεσσαλονίκη, στο μπάσκετ. Και τους λέει, παιδιά, μαραζώνει που μαραζώνει το Αλεξάνδριο, θα σου παραχωρήσω στο κράτος, γιατί δεν θα ξεσπιτώσω γυμναστικές και όλα τα υπόλοιπα εγώ, θα τα αφήσουμε εκεί μέσα, θα στα παραχωρήσω αυτά, εσύ θα μου δώσεις την εκμετάλλευση της σάλας και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να μου δώσεις και κάποια χρήματα που πρέπει να παίρνει ο Άρης για αυτό το σκοπό και θα το λειτουργήσω εγώ το Αλεξάνδριο. Λες ναι, φυσικά. Βγαίνεις φωτογραφιούλες. Το εκμεταλλεύεσαι γιατί είναι εκλογές, προεκλογικά. Και ξαφνικά, όταν πας να μπεις στην ουσία του θέματος, ανακαλύπτεις προβλήματα ότι δεν έχει ο ερασιτέχνης ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Όταν έχεις χαρίσει γήπεδα. Όταν έκανες ολόκληρη νομοθετική ρύθμιση για να χαρίσει περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όταν χάρισες 30 τόσα στρέμματα και έκτισες με λεφτά δικά μου και δικά σου, αυτό που ακούς δηλαδή, το γήπεδο και το χάρισες. Όταν είχες βρει τον τρόπο να πληρώνει νομαρχία το ρεύμα. Όταν έβγαλες νόμο να πληρώσουν από τα 48-50 πόσα ήταν, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, να με συγχωρέσουν, τέλος πάντων πολλαπλάσια του 10 μισό που πλήρωσαν για να απεμπλακούν από το σύνολο των χρεών. Όταν υπουργός αγόραζε κάθε χρόνο 1500 και 2000 διαρκείας και στον Άρη υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορείς. Σαν τον άλλο τον παπά που μου βγήκε την άλλη φορά και μου έλεγε είναι χώρος πρασίνου γύρω από το κλεάν της Βικελίδης, δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ. Εκεί που ήταν όμως χώρος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βγήκε ένας νόμος. Λοιπόν, ακούστε καλά, παιδιά. Και ακούστε το όλοι σας. Εμείς είμαστε Άρης. Δεν είμαστε ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΙΝΑΛ, ούτε ΜΙΝΑΛ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο Άρης. Και ανάλογα με το ποιος βοηθάει τον σύλλογο αυτόν, του το αναγνωρίζουμε και πράττουμε αναλόγως. Και έτσι είναι πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχουν σίγουρα και αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Παντού και πάντα θα υπάρχουν. Απλά θέλω να πω το εξής, επειδή κάνουμε μια εκπομπή που λέγεται ο Λαμπαουτάρης. Εμείς θα επιδιώξουμε να φιλοξενήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Δεν είναι ο πεθερός μου αυτός ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης που στείλε για εισιτήριο. Είναι από το πρόχωμα ο Παναγιώτης, τον έχω γνωρίσει κιόλας. Λοιπόν, άμα ήθελε ο πεθερός μου, θα μου έλεγε να του βρω εγώ εισιτήριο. Λοιπόν, θα επιδιώξουμε όλους εσάς, τους Αριανούς που πολιτεύεστε, να σας φιλοξενήσουμε. Και θα σας δώσουμε την ευκαιρία είτε να αποδείξετε με τη συνέπειά σας ότι αξίζει δίπλα στο πολιτευτής, πολιτικός, υποψήφιος να μπαίνει και το Αριανός ή απλά ότι πάτε να υπηρετήσετε είτε την τσέπη σας άλλη, είτε την πάρτη σας άλλη, είτε το κόμμα το οποίο γουστάρετε άλλη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να προβάλλουμε τον οποιοδήποτε Αριανό με όλες τα προηγούμενα που είπα, είτε γιατί θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, είτε γιατί θέλει να βοηθήσει και τον τόπο του και την πάρτη του, αλλά να βοηθήσει τον Άρη. Εσείς που θα κάνετε κοκοκό μπροστά στην πολιτική ή κομματική εντολή του μια ομάδα, μια πόλη, θα βγείτε στη σέντρα. Το λέω τώρα, με αφορμή αυτό το θέμα, όμορφα και ωραία, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Άρης και από εκεί και έπειτα μπορεί ο καθένας από εσάς να πείτε ότι παιδιά εγώ δεν με ενδιαφέρει ο Άρης πρώτα. Εμένα με νοιάζει να βγάλω δήμαρχο ο οποίος θα κάνει σωστή την παραλία.
σωστή την αστυνόμευση στην πόλη. Τις δημοτικές αστυνομίες εννοώ. Να έχει θέσεις πάρκινγκ, να έχει το ένα, να έχει άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες. Σεβαστό 100%. Απλά, όταν έρθεις εσύ να ζητήσεις την ψήφο μου, μην πεις ότι είσαι Κεριανός, διότι θα το έχεις αποκλείσει από τα προτερήματά σου αυτό και τα πλέον εκτήματά σου. Μην είναι ο Άρης λοιπόν για τις φωτογραφίες και στους άλλους να χαρίζεται περιουσίες. Ωραίο ρήμα έκανε αυτό. Στον ΠΑΟΚ χαρίζεται περιουσίες και στον Άρη βγαίνετε φωτογραφίες. Διαλέξτε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με ΠΑΟΞΗ υποψήφιο, ο οποίος θα βγει και θα μου κάνει 5 δηλώσεις για τα θέματα του, για την πόλη, για την Ευρωβουλή, για οπουδήποτε, και αφήσει απ' έξω το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχω πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι θυμούνται τον Άρη μόνο στις εκλογές. Θυμούνται ότι είναι Αριανοί μόνο στις εκλογές. Και κατά καιρούς, ενώ είναι Αριανοί, εξυπηρετούν άλλα. Δεν γίνεται. Ή θα βγεις να πεις, είμαι ο Χρήστος Τσαλτίδης. Δεν έχω καμία σχέση. Ναι, είμαι και πάω, είμαι φιλάδος, αλλά δεν ασχολούμαι. Εγώ ήρθα για να κάνω, να βάλω δύο πάρκινγκ, 5 πιλωτές, 3 δέντρα και να κάνω καλύτερη τη ζωή των Θεσσαλονικαίων. Μη με μπλέκετε με τα ποδόσφαιρα και αυτά. Ή θα δεις να πεις και αυτό το κομμάτι. Βρείτε ένα τρόπο, εσείς που χαρίσατε τόσα πολλά στους δίπλα, να ικανοποιηθεί το αίτημα του Άρη. Και από την άλλη, να πω και ένα μήνυμα προς Ερασιτέχνη και ΚΑΕ Άρης, συνεννοηθείτε. Συνεννοηθείτε και βγάλετε μια ωραία ανακοίνωση. Γιατί πάλι μπροστά, τα αριανά μέσα ενημέρωσης βάζετε. Πάλι μπροστά, βάζετε τον αριανό δημοσιογράφο, που αν ασκήσει κριτική και σας πει για τα μπαν, τον ξεφωνίζετε. Ότι δεν τα γράφει καλά. Βγάλτε ανακοίνωση. Αφού σας κορόιδεψαν, βγάλτε ανακοίνωση. Δώστε τους εντός εισαγωγικών στον κόσμο. Αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία. Γιατί με τα κομματικά, ξέρεις, όταν ασχολείσαι και μπλέκεις, ενώ όταν μπλέκεις κόμματα, υπάρχει πάντα ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που λειτουργεί είτε ως πρώτο θέμα είτε ως ντοκουμέντο. Δεν λέω τις καλές εφημερίδες που φυσικά δεν συντάσσονται με κανένα κόμμα και δεν αποτελούν όργανο κανενός. Ειδικά συγκεκριμένο. Αυτό σου είπα, το πρώτο θέμα και το ντοκουμέντο. Είπα, δεν εννοώ αυτούς τους δύο. Προς Θεού, να πει κάποιος ότι συντάσσονται με κάποια κόμματα τα συγκεκριμένες εφημερίδες. Δεν εννοώ αυτό. Λάσπη, ξεκάθαρα. Είναι μια προπαγάνδα. Αυτό. Λοιπόν. Έλα. Το ξέχασα τώρα αυτό που ήθελα να πω. Είδα το, τέτοιο, το Στάθη Ψάλτη. Για τα αυτό. Κόμματα λέγανε. Ναι. Έχουν λοιπόν μηχανισμούς ολόκληρους. Ναι. Που όταν λες πραγματικά γεγονότα και αλήθειες, προσπαθούν και σε πάνε αλλού. Έλα μωρέ εδώ, αυτή δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό δεν είναι. Έλα μωρέ εδώ, η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό, εκείνο εδώ. Εδώ μιλάμε για γεγονότα. Μάλιστα. Μιλάμε για τους μονίμως ευνοούμενους και τα δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν τα δέχομαι για τον Άρη. Δεν με νοιάζει να υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λύστε το. Όπως βρήκατε, με αυτό που κάνατε νόμο του κράτους, ειδική τροπολογία. Καταρχήν, μην βάλω και την ΑΕΚ στο παιχνίδι τώρα. Μην βάλω και την ΑΕΚ, που έχουν ψηφιστεί 442 διαφορετικοί νόμοι για να σηκωθεί η Αγία Σοφιά. Από τη στιγμή που χαρίσατε την περιουσία, θα κλάψω κιόλας, εκεί που έπαιζα μικρός, έξω από την αλάρα της Τούμπας. Έχω και συναισθηματικό λόγο δηλαδή. Και πάτε και χαρίζετε την περιουσία μου. Γιατί είναι για γέλια και για κλάματα αυτά που κάνετε. Βρείτε τον τρόπο να τελειώσετε το θέμα και για τον Άρη. Διαφορετικά, κατεβάστε από το site της Γουγουά τη φωτογραφία. Δεν είναι πρόβατο ο Αριανός, να ξέρετε.
και αν κάποιοι είναι, λόγω κακής πληροφόρησης, να είστε σίγουροι ότι θα τους βάλουμε στο Μαντρί. Αλλά όχι στο δικό σας. Μπε. Αυτά. Αυτά, Παπαδόπουλε. Έχεις να προσθέσεις κάτι, θα συνεχίσεις να χαριεντίζεσαι με την κοπέλα στο κινητό σου τηλέφωνο. Κάτι άλλο κοιτούσε. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Πάμε στα... Αυτό δεν έχεις να κάνεις κανένα σχόλιο. Όχι. Όχι. Νομίζω ότι μετά... Όχι. Κολλητός είναι ο τοπούλου. Δύσκολα. Μα. Σε τέτοια ζητήματα, επειδή είσαι... Αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους αυτά τα ζητήματα. Καλά, και στον τρόπο ανάπτυξης, έτσι. Είπες, το... Αν όχι ο κορυφαίος. Αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους. Τι από. Λοιπόν. Από τους κορυφαίους. Ναι. Αν όχι ο κορυφαίος. Πού είναι αυτός ο φίλος που βγαίνει και λέει να σε διώξω. Ποιος. Ένας που βγαίνει, ένας. Δώσε να σε διώξω. Βγαίνει, άλλοι, άλλοι βγαίνουν, άλλοι δεν βγαίνουν. Εντάξει. Και το λέει. Έχουν πολλαπλασιαστεί τέτοια. Μάλιστα. Ένα φίλο ήρθε. Φέρουμε τον Κάτου, που έστειλε μήνυμα και ρωτάει πότε θα έχουμε τη στοιχηματική στήλη στο site. Λοιπόν, θα πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα μετά το break. Πάλι. Μετά το break. Μετά το break, μάλιστα. Τρία εισιτήρια, μην ξεχνάτε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τρία εισιτήρια για το Άρη Σόφι, Κυριακή 4 η ώρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 7. Κούτρα εισιτήριο για να πάτε να δείτε από κοντά την φορμαρισμένη αρμάδα του Σάβα Παντελίδη, που θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Θα πάμε σιγά σιγά στο break των 6. Ραδιοφωνικά ωραία, Δημήτρη Μπαλόμπα, 3 λεπτά πριν πιάσουμε 6. Έτσι είναι το σωστό, έτσι πρέπει να γίνεται. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ στον ποδοσφαιρικό Άρη και τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Δεν τι είναι κα... αυτός, ρε. Αφού δεν έφυγε κανένα πινελίκι. Ο έμπειρος όμως το είδε κατευθείαν με την άκρη του ματιού του. Και... Με εμποδίζει και δεν μπορώ να δω. Άμα είσαι δύο μέτρα, ρε φίλε, έχεις τέτοια προβλήματα. Πού να ανεβαίνει αυτό. Πού να ανεβεί. Στο ταβάνι πρέπει να πας. Δεν πάει άλλο. Άνοιξε γραμμές. Τρία εισιτήρια δίνεις στον κόσμο. Κάτσε, φίλε, δεν έχουμε να πούμε. Τρία εισιτήρια δίνεις στον κόσμο. Τρία εισιτήρια, Άρη Σόφι. Δεν έχεις άνοιξε 15 παράθυρα. 2-3. 2-3, δεν έκανα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 7. Ναι. Να μην πούμε πρώτα τα τελευταία νέα. Να πεις, ναι. Συνάδελφε. Ή θες να ανοίξουμε τις γραμμές, ό,τι θες. Όχι, να πεις τα τελευταία νέα. Πούμε τα τελευταία νέα. Λοιπόν. Εντάξει, για τον Γκάμα είπαμε, έτσι αλλιώς δεν υπολογίζεται για το μάτι της Κυριακής. Απλά έχει τη, ναι, έχει, τη δική της, θα παίξει. Έχει τη δική της σημασία η έλευση της Θεσσαλονίκη. Τώρα όσον αφορά τον Λάρσον και τον Ντόνσο, αύριο είναι η κρίσιμη μέρα, να το πω έτσι. Και για τους δύο. Και για τους δύο. Ναι. Ο Λάρσον μπήκε σήμερα, έκανε κανονικά. Έχει όμως ως αρνητικό το ότι έχει χάσει προηγούμενες προπονήσεις. Τρεις προπονήσεις είχε χάσει μέσα στην εβδομάδα, έχει μείνει πίσω σχέση με τους υπόλοιπους. Αν προπονηθεί αύριο ο Σουηδός, νομίζω ότι είναι πιθανό, όχι σίγουρο, πιθανό να τον πάρει στην αποστολή για να τον έχει ως εναλλακτική. Ναι. Το Λάρσον. Για τον Ντόνσο τώρα, νομίζω ότι είναι περισσότερο καθαρά... Στο δικό του μυαλό. Γιατί ο Ντόνσο το φοβάται και λίγο το θέμα με τη γάμπα. Γιατί έχει καεί το προηγούμενο διάστημα. Δεν προπονήθηκε σήμερα. Αν μπει αύριο κανονικά, θα είναι νομίζω και στην αποστολή. Πιθανό να είναι και στην εντεκάδα. Ο Αργεντινός. Δηλαδή έχει περισσότερες πιθανότητες για την εντεκάδα σε σχέση με τον Λάρσον, ο οποίος και πάλι μπορεί δηλαδή να προπονηθεί αύριο και να μην το δούμε και στην αποστολή. Αν δεν παίξει ο Ντόνσο, για τον οποίο υπάρχει μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία ότι στο τέλος θα τα καταφέρει και θα τεθεί στη διάθεση του Παντελίδη για το μάτς με τον Όφη, υπάρχει επιλογή του Μαρτίνες για εκείνη τη θέση. Αν δεν παίξει ο Λάρσον, που είναι πολύ πιο πιθανό, νομίζω θα είναι έκπληξη ο τέλος αν χρησιμοποιηθεί, υπάρχει επιλογή του Φετφατζίδη και του Γιουνές για την εντεκάδα. Να βάλει δηλαδή το Φετφατζίδη με τον Ματέο στα άκρα και τον Τιγκινί στην κορυφή. Ή να βάλει το Γιουνές, να πάει τον Τιγκινί στα άκρα και να έχει τον Τινίσιο στην κορυφή. Θα φανεί τώρα αυτό. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, το σκέφτεται, το βλέπει, ανάλογα και με το τι θέλει. Εγώ
Θα κρατούσα τον Τιγκινί στην κορυφή. Να σας πω την αλήθεια σε αυτό το μάτς. Γιατί ρε φίλε θα κρατούσε τον Τιγκινί? Γιατί, γιατί είναι σε πολύ άντε καλή όλοι κατάσταση. Άντε όλοι λέτε, άσε πολύ καλή κατάσταση. Άιντε τώρα... κυνηγάτε όλοι το Γιουνές. Σέντερ φορ θες αυτό το μάτς που θα κρατούσε τον Τιγκινί. Καλά, και με τον Απόλλωνας Σμύρνης θες σέντερ φορ. Ποιον Απόλλωνας Σμύρνης που στο πέμπτο λεπτό έκανα πέναλτι. Και ο Όφη που έρχεται με πόσα απουσίες και παίζει. Και τι έκανε τον Τιγκινί λοιπόν. Και παίζει μισό λεπτό με τον Απόλλωνας Σμύρνης, τι έκανε τον Τιγκινί. Και παίζει ανοιχτά. Τι έκανε τον Τιγκινί με τον Απόλλωνας Σμύρνης. Δύο γκολ. Μας κοροϊδεύεις. Και άλλα δύο που έχασε, οκ. Okay, μας κοροϊδεύεις. Έχασε και δύο, οκ. Okay. Μας κοροϊδεύεις τώρα. Ο Τιγκινί ήταν καλός με τον Απόλλωνα. Καλά, δεν ήταν κακός. Συγγνώμη, ρε φίλε, μας λες ότι χάρη στον Απόλλωνα μας συμφέρει ως παράδειγμα για την απόδοσή του. Ο Τιγκινί δεν είναι φορ. Καταλάβετε το. Το έχουμε πει αυτό. Δεν είναι φορ. Όταν έχεις το Γιουνές κανονικό, θα βάζεις το Γιουνές. Και το καλοκαίρι πάνε πάρει μια φοράκλα. Αλλά δεν γίνεται να μην παίζει ο Γιουνές αυτά τα μάτς. Είναι λάθος. Είναι η τοπάθεια. Δεν είπα ότι δεν θα παίξει. Είναι η τοπάθεια. Είπα τι θα έβαζα εγώ. Παντελή, θα το γι' αυτό δεν είσαι προπονητής. Εντάξει. Μας φέρνει στον Τιγκινί δύο φορές στις σε θέσεις center four και τα χάνει. Στις υπόλοιπες θέσεις. Είναι δυνατόν. Να κλείσω να. Δεν ξέρει τι έχουμε εκπομπή. Θα τον δώσει στον αέρα. Όχι. Λοιπόν. Υπόλοιπες, πες ξανά την αρχή πάλι. Επάλα την αρχή. Τώρα τι... που σε πρόσεξα, επειδή μας, με τρέλανες. Μας είπες αυτό για το Τιγκινί. Σου είπα τι θα βάζει αγόρι, Χρήστα, τι θα βάλει Παντελίδης. Τι μας νοιάζει, θα βάζει εσύ, ρε φίλε. Τι θα βάλει ο Παντελίδης, μας νοιάζει. Αν δεν παίξει λοιπόν ο Λάξο που είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ή θα βάλει το Φετφατζίδη. Ναι. Με τον Ματέο Στάκαρα και την Τιγκινί μπροστά. Ή θα βάλει και το... γιατί να μην βάλει το Φετφατζίδη και τον Γιουνές μπροστά. Πείτε μας να καταλάβω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το Φετφατζίδη και τον Τιγκινί. Πίσω από το Γιουνές. Να παίξει τόσο. Ποιος τόσο θα παίξει. Αν παίξει. Αν τι αν. Αν παίξει τι. Ρε εσύ, ο Παπακαλιάτης είσαι. Με την ταινία Αν. Αν ξημερώσει σε χάνω. Ωραία ταινία. Ωραία ταινία, ναι. Ναι. Όντως. Την έχεις δει. Ναι. Είσαι ποιότητα. Η μόνο αυτή έχω δει του Παπακαλιάτη. Ωραία. Να δεις και το εξαιρετική άλλο. Ταινία και με πολλά μηνύματα και είναι αδικημένος από το τσοντοπροφίλ που του περνάνε. Λοιπόν, πάνω, προχωράμε. Ναι. Ωραία. Αν παίξει... Βάλε Γιουνές στην κορυφή. Ναι. Την κοινή πίσω του, από τη μια το Φετφατζίδη και από την άλλη το Ματέο. 4-0 στο μήκρονο. Αν ο Τόνσο είναι διαθέσιμος όμως. Τόνσο, Γιουνές, την κοινή, Ματέο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα σενάρια. Okay, ναι. Αυτό είπα και εγώ. Όχι την κοινή στην κορυφή. Το ένα σενάριο με το Φετφατζίδη είναι αυτό. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες θέσεις, εντάξει, τα χαφ δεν θα αλλάξει κάτι. Ματή για σιώπη δεν κουνιούνται από εκεί. Το τελευταίο... Ματή για σιώπη. Δεν κουνιούνται από εκεί το τελευταίο διάστημα. Στην άμυνα θα επιστρέψει ο Δελιζήσης για να καλύψει το κενό του τιμωρημένου Βέλεθ δίπλα στον Ρόους. Στο αριστερό άκρο δοκιμάζει και τον Κόρχουτ και τον Βαλεριάνο στις τελευταίες μέρες. Η λογική λέει Κόρχουτ. Αλλά και ο Βαλεριάνος διεκδικεί τη συγκεκριμένη θέση και έχει τις πιθανότητες του. Στο δεξί άκρο θα είναι ο Τζανακάκης, ο Κουέσσας στο τέρμα. Αυτή είναι η δεκάδα. Τώρα η δεκάδα όφη με ρωτήσει να σου πω γιατί με τις απουσίες που έχει πιστεύω ότι και ο προπονητής σου έχει χάσει την μπάλα. Γιατί δεν παίζει ο Βαλεριάνος στο δεξιά. Να παίξει ο Βαλεριάνος δεξιά. Είμαι σίγουρος δεν θα γίνει αυτό. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Ναι. Άμα το ξέρεις, θα μπορεί να παίξει δεξιά. Όχι. Ωραία. Τότε. Υπάρχει πιθανότητα, ναι. Υπάρχει πιθανότητα. Να δοκίμασε. Ωραία. Τι. Κόρχουτ από τη μία και. Και Τζάν από την άλλη είναι η λογική. Η λογική είναι αυτή. Το ορθολογικό. Έτσι. Ναι. Το ορθολογικό είναι αυτό. Άξι, τώρα, άμα κάνει πάλι κάποια έκπληξη, χρησιμοποιήσει το Βαλεριάνο δεξιά, θα φανεί. Λίγο πριν την σέντρα που θα μάθουμε και τις ενδεκάδες. Ναι. Του αγώνα της Κυριακής. Ωραία. Πες μας και την ενδεκάδα του Όφη τώρα. Εκεί πέρα, φίλοι, νομίζω ότι ούτε ο προπονητής του Όφη την ξέρει την ενδεκάδα. Με τόσες απουσίες που έχει. Άρα τι, μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Έχει πάρα πολλές απουσίες Όφη. Προέκυψε και το πρόβλημα τη τελευταία στιγμή με τον Δελγιανίδη. Διαβάζουμε τώρα πριν από λίγο που έγινε γνωστό. Καλά, μουσατέ είναι αυτά. Λες. Κάτσε, πιτάξει. Εδώ ο Σαμάς μας έλεγε το πρωί δεν θα παίξει ο Ναμπί, πώς το λένε και το βλέπουμε ότι. Όλοι δεν είναι. Εντάξει. Γιατί, κάτσε, γιατί του έχω εδώ πέρα, γιατί είναι τόσο πολύ πρέπει να κοιτάξω. Οι τιμωρημένοι είναι. Κοροβέσεις, Νέιρα, Σακόρ, Μεγιάδο. Τι, Κοροβέσεις. Νέιρα, Νέιρα, Σακόρ και Μεγιάδο. Αυτοί οι τέσσερις τιμωρημένοι. Τιμωρημένοι. Ο Γιακουμάκης Σοφ. Γιατί έχει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο και έχει και ταλαιπωρητική απογείωση τις τελευταίες μέρες. Ναι, ναι. Και βγήκε αυτό το θέμα τώρα με τον Δελγιανίδη και να δούμε τι θα γίνει με τον Αμπί. Είναι μια ομάδα γενικά που παίζει πολύ ανοιχτά. Ο Όφη είναι ομάδα παίζει ανοιχτά. Αν έβλεπε το μάτς με τον Ολυμπιακό, σου χαρίστηκε. Με τον Ολυμπιακό, ναι. Παρόμοιο. Θα έρθουν με εμάς να παίξουν κλειστά, λοιπόν.
παίζουν ανοιχτά με τον προπονητή που έχουν το συγκεκριμένο. Ωραία. Θα συνεχίσει να παίζει με το κινητό σου ή θα κάνει. Όχι, κάτι βλέπω. Και πριν κάτι έβλεπε. Ένα άτομο κάνει εκπομπή εδώ πέρα. Δεν κάνω δύο. Εγώ είμαι φιλοξενούμενο. Άντε πάλι. Γιατί είσαι τόσο πολύ θετικό σήμερα. Αυτό ακριβώς. Θα παίξω μπάσκετ μετά. Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα. Με ποιον. Μεταξύ μα. Δεν παίζετε με αντιπάλου μεταξύ σα. Παίζετε. Τι παίζουμε. Εγώ νομίζω ότι συμμετέχετε σε κάτι. Έχουμε ενδοβαθυλακιώτικες ομάδες. Α, δεν παίζετε με άλλα χωριά δηλαδή. Εκεί γύρω. Πού είναι αυτό να παίξουν μαζί μα, φίλοι. Φοβούνται όλοι. Τον που είναι ο Ψανής τα κουφάλια. Ναι, τα κουφάλια δεν έχουν να παίξουν δηλαδή με τον Βαθύλακα. Έχουν κουφάλες. Η γέφυρα δεν έχετε να παίξει. Η γέφυρα παίζει στην Β' Εθνική, φίλε. Θα μας βάλουμε στα καλάθια. Ο Άγιος Αθανάσιος δεν έχει. Να κάνει ο Άγιος Αθανάσιος μπροστά μας. Όχι, δεν έχουν, μάλιστα. Θα οργανώσω τώρα ομάδα, θα κάνω και τέτοιο. Θα βγάλω και θα μπούμε στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ. Θα μπεις και εδώ παίζουν άλλοι και άλλοι. Θα μπεις και εσύ στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ. Χαζώσε. Σε λίγες μέρες θα γίνει φιλανθρωπικό παιχνίδι. Ναι. Με δημοσιογράφους, ραδιόφωνο, τηλεόραση κτλ. Στο Πανόραμα. Έχει γίνει και πέρσι. Αυτό βγαίνει και πέρσι. Ναι. Με παλεμάκους. Ναι. Έλα να δεις. Ή μάλλον θα σε φέρω να κάνεις ρεπορτάζ. Ναι, προτιμώ live streaming. Ευχαριστώ. Κάνεις live streaming. Όχι, δεν κάνω εγώ live streaming. Να βάλετε κάποιον να κάνει live streaming. Και εγώ το βλέπω από το σπίτι. Όχι, εσένα θα βάλω. Αυτό θα γίνει την ώρα της εκπομπής. Το κανόνες να γίνει έτσι. Ποια έχει εκπομπή. Αυτή είναι. Σαββατοκύριακο θα είναι. Α, Σαββατοκύριακο, εντάξει. Κάνω 4 Σαββατοκύριακο. Δεν έχω πρόβλημα χρήση να θέλω. Ωραία. Ωραία. Εξαιρετικά. Τι λέει εδώ η Μαρκέλα. Την Κυριακή ο στόχος τριπλός, η νίκη να πορωθούν με την ατμόσφαιρα οι παίχτες, να μεθύσουμε το Ματέο και τα τρένα πολύτιμα για το μέλλον. Φαντάζομαι. Το μεθύσουμε. Είναι. Μεταφορικά. Μεθυσμένος είναι με την ατμόσφαιρα εννοεί. Ναι, το κατάλαβα. Μεθυσμένος είναι και το έχει μεταφέρει και στην πλευρά της Las Palmas ότι θέλει να συνεχίσει τον Άρη. Σας έχουμε πει εν ευθέτω χρόνο ότι ο Ματέο έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Σας το έχουμε πει αυτό. Απλά από τη στιγμή που ανήκει στην Las Palmas δεν μπορείς να πεις για συμφωνία του παίχτη με τον Άρη ως γεγονός. Ο παίκτης θα έχει βρει με τον Άρη. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι το κατά πόσο θα κάνει δεκτή η Las Palmas την πρόταση που της έχει καταθέσει ο Άρης και την επόμενη εβδομάδα που θα υπάρξει και συνάντηση του κυρίου Διαμαντόπουλου με τους ανθρώπους της Las Palmas θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο Άρης φαίνεται ότι προσπαθεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με τον δικό του τρόπο. Σας είχαμε πει πάρα πολλές φορές όταν υπήρχαν σωρία δημοσιευμάτων για άλλες ομάδες, ότι ο Άρης κάνει τις κινήσεις του, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει 4 και 5 εκατομμύρια που έχουν κάποιοι άλλοι, αλλά πιθανότατα να μπορέσει να πείσει τη Las Palmas ότι το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να συνεχίσει ο Ματέος στον Άρη. Δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε στην πράξη. Πάντως δείχνει ένα προγραμματισμό η ομάδα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και σε άλλα ζητήματα μεταγραφικά, κόντρα στα όσα είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια και κόντρα και στην νοοτροπία του Αριανού να προσπαθεί να βρει μειονεκτήματα σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης δουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο πλάνο και μακάρι να έχει και λίγο τύχη ώστε να δρομολογηθούν όπως πρέπει να δρομολογηθούν τα μεταγραφικά του ζητήματα. Γιατί αν έχει λίγο τύχη με βάση την προεργασία που έχει γίνει, τις επαφές που έχουν γίνει και τους ποδοσφαιριστές που έχει εντοπίσει η ομάδα, νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια χρονιά του χρόνου εφάμιλη του δεύτερου γύρου. Γιατί στο δεύτερο γύρο ο Άρης τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλύτερα την επόμενη σεζόν που θα έχουν δέσει και οι ποδοσφαιριστές. Πλέον δεν θα παίζουν τα πρώτα παιχνίδια μεταξύ τους και θα χρειάζεται 2-3 προσθήκες για να ανέβεις επίπεδο, για να ανέβεις level. Και νομίζω η βαθμολογία του δεύτερου γύρου Άρης είναι τέταρτος. Είναι τέταρτος παρόλο που έχασε από τον Λεβαδιακό, έχασε από τον Πανετολικό. Πανετολικό. Όχι, έχασε τον Πανετολικό. Ναι, ναι, είναι στο δεύτερο γύρο τέταρτος. Είναι με Παντελίδη τέταρτος. Και με Παντελίδη. Στο δεύτερο γύρο είναι παραπάνω. Είναι πιο ψηλά. Συνολικά. Στο δεύτερο γύρο. Τρίτος. Ο Άρης στο δεύτερο γύρο, φίλε, έχει μία ήττα από τον Ολυμπιακό, μία ήττα από τον Λεβαδιακό. Δύο. Μία ισοπαλία με τον Πανιόνιο. Μία ισοπαλία στη Λάρισα.
και μια ισοπαλία στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ τι έχει. Τα υπόλοιπα όλα ο του Άρη είναι νίκες. Ναι, η ΑΕΚ τι έχει. Στον πρώτο γύρο ο Άρης, σου θυμίζω, είχε 6 ήττες. Αυτό σου λέω. Και τώρα έχει 2. Και μένουν 5 παιχνίδια για το τέλος. Και τα 3 τα έχεις μέσα στην έδρα σου με Ξάνθια Ατρόμητο και δεν νομίζω να φτάσεις να κάνεις 6 ήττες. Χαιρετισμού στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος ήρθε χθες εδώ πέρα στο Λίμπερο, ήταν με τον Ζάχο και έφερε και την κουρούλα του. Ο Αντώνης. Ένα κοριτσάκι, αριανάκι, ταλιμπάν. Ο Αντώνης τον άκουγα χθες, πήγε να πάρω τα κορίτσια μου από το βόλεϊ. Ναι. Πολύ ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω, είναι αριανός, τον άκουγα με τον Ζάχο, ο οποίος είναι διαβασμένος. Είναι, είναι. Συγγνώμη, λες αυτά που λέω εγώ. Και λέει να στείλει τη μικρή να κάνει εκπομπή μαζί σου. Για να στείλει την μικρή. Ναι, για να ησυχάσω εγώ, λέει λίγο. Να κοπεί ο Αντώνης από τις εκπομπές. Όχι, να στείλει. Ναι, βγάζουμε ακροατές. Ακροατές, βέβαια. Να τη στείλει τη μικρή, πολύ ευχαρίστω να έρθει και αυτός. Και έφερε, να κάτσει εδώ. Και έφερε και πίτσες πρώτη φορά, έτσι. Πίτσες. Συγγνώμη, Αντώνη. Θες να μην ξανάρθει στο Λίμπερο. Δηλαδή, φέρνεις πίτσες ώρα που δεν είμαι εγώ εδώ. Και τα φέρνεις στον Παπαδόπουλο, ρε φίλε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και έσχος. Έτσι. Γι' αυτό σε φωνάζει ο Ντρούλινγκ στο στούντιο, γιατί φέρνεις πίτσες. Τι, Mr. Gold ήταν τουλάχιστον. Μόνο Mr. Gold. Πάντα. Ωραία. Πού το, τι τηλέφωνο. 62-85-86. Τι περιμένεις για να το πεις, να το ρωτήσω εγώ. Βεβαίως. Εγώ το ξέρω απ' έξω. Και εγώ το ξέρω απ' έξω. Και δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Παντού, φίλε, παντού. Πάνε στους ακροατές. Πάμε στον πρώτο. Εσείς έχετε δυνατότητα 3 εισιτήρια, θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Εδώ θα είναι τα εισιτήρια. Θα σας περιμένουν να έρθετε να τα πάρετε και αύριο. Και την Κυριακή το πρωί θα τα έχουν τα παιδιά οι ηχολήπτες. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Τα τρία τελευταία δίνουμε σήμερα. Παρακαλώ. Χαίρετε. Έλα, Χρήστον και Νίκο. Έλα, κλειωμένη. Καλώς τον. Ακούγομαι καλά, έτσι. Ναι, ναι. Πάντα. Το παιχνίδι εγώ το βλέπω 4 με 6 γκολ. 4 με 6 γκολ το βλέπεις. Δεν μου λες, μπορούμε να κερδίσουμε 1-0, γιατί όλους σας ακούω 4 με 6 γκολ. Οι άλλοι θα έρθουν να στήσουν λεωφορείο εδώ. Τρύπα είναι πίσω αυτή. Αυτοί χτυπιούνται μεταξύ τους εκεί πέρα, τρακέρνων. Έχει ποιότητα εκεί πέρα μπροστά που λίγες ομάδες την έχουν στην Super League. Το θέμα είναι η συγκέντρωση, να μην χάνουν τα άχαστα. Αυτό είναι το βασικότερο. Που βλέπω ότι με τον Παντελίδη η συγκέντρωση υπάρχει. Δεν παίρνουν τα μυαλά αέρα. Το ζήτημα είναι για το μπάσκετ, είναι η πιο πολύ ανησυχία. Όχι ότι υπάρχει αυτό που ακούμε για σενάρια υποβιβασμού και τέτοια, αλλά προβληματιζόμαστε και εγώ προσωπικά προβληματίζομαι από τις πολύ κακές εμφανίσεις σε κάποια σημεία των αγώνων, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια που είσαι με 20 και με 17 πόντους μπροστά και ξαφνικά λες και κλείνει ο διακόπτης, και δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στον καπετάνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, ούτε στον προηγούμενο είχα που έβγαινα και τον έκραζα, και ούτε και σε αυτόν έχω. Σε ποιον? Τώρα στον κύριο Καστρίτη. Ούτε στον προηγούμενο είχα, που αυτός είναι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, το έχει αυτός, ο κύριος Αγγέλου, ο προηγούμενος. Αλλά μην ξεχνάς τι παρέλαβε και ο Καστρίτης από τον Αγγέλου. Ένα μικρότερο μερίδιο ευθύνης έχει ο κύριος Καστρίτης που τον πήρε ο ύπνος σε μερικά παιχνίδια. Και όταν λοιπόν ο καπετάνης δεν μπορεί να εμφυσίσει την εικόνα του νικητή και την οτροπία του νικητή στους παίκτες, οι παίκτες θα μπαίνουν και θα κάνει ο καθένας το κεφάλι του. Θα βάζει το κεφάλι κάτω και θα τρέχουν δεν ξέρω πού, θα τρακέρνουν με τους αντιπάλους, θα τους σφυρίζουν επιθετικά φάουλ. Αυτά τα βλέπει ο προπονητής από τον πάγκο, το τι ρόλο θα έχει ο κάθε παίχτης μέσα στην ομάδα. Και δεν ισοπεδώνουμε, όταν βγαίνω δεν ισοπεδώνω, γιατί μερικοί λένε ότι ισοπεδώνω τα πάντα και μηδενίζω τα πάντα. Ούτε είπα ότι ο Μποχορίδης είναι άσχετος, ούτε είπα ότι ο Φλιώνης είναι άσχετος, ίσα ίσα που πιστεύω ότι αν αυτοί οι παίκτες βρισκόταν στην ΑΕΚ ή στον Προμηθέα Πατρών, θα λέγαμε αμάν τι παίκτες είναι αυτοί. Δεν μπορεί στις άλλες ομάδες να έχουν ποιότητα και μόλις έρχονται στον ΑΕΚ να ξεχνάνε την ποιότητα. Από κάπου ξεκινάει το πράγμα και εγώ η βασικότερη ευθύνη τη ρίχνω
στους δύο προπονητές που είχαμε φέτος, που νομίζω ότι είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων και δεν μπόρεσαν να μεταδώσουν τις όποιες γνώσεις έχουν, δεν μπόρεσαν να τις μεταδώσουν στους παίκτες. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαιρετώ τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα. Και της Ρεάλ μαζί και της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ. Μάλιστα. 7-8-0 ακούω όλη την ώρα για την Κυριακή. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κερδίσουμε. Τώρα πώς θα κερδίσουμε δεν με νοιάζει. Ακούγομαι. Καθαρότατα. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο. Ήθελα να πω κατά γύρω τον μπάσκετ μια κουβέντα. Άνθρωπος που από με το που φτάνει στο σκόρ τρώσε 9 πόντους σε ένα λεπτό μέσα και δεν παίρνεις ούτε ένα time out. Δεν μπορείς να αποδικαιολογηθείς ότι το κρατάς στο τέλος. Έχει τελειώσει για μένα. Δεν μπορώ από τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος δεν είναι για να κάνει στο πάγκο του Άρη. Στο μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο. Είναι ο Χρήστος είναι εκεί. Εδώ είναι, ναι. Σε λίγο θα έρθει. Ωραία, ωραία. Μ' ακούει όμως, έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Εγώ καταρχήν τον Παντελίδη που λέτε όλοι Παντελίδη φύγε και γελάτε και κάνετε και ράνετε. Εγώ γελάω με εσάς, όσους το λέτε αυτό. Ποιο? Γιατί το λέω αυτό. Ποιο? Που, λέτε, που βγαίνουν τώρα άλλοι λένε Παντελίδη τον Μπούλο χαχαχα και γελάνε. Ναι ρε φίλε, εγώ όταν έχανε και έφερνε ανάποδα αποτελέσματα να πάρει τον Μπούλο. Και ο Παντελίδης και ο κάθε Παντελίδης και όποιος θέλει είναι. Είμαστε μεγάλη ομάδα, δεν είμαστε κολοπετινίτσα και θα πρέπει να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Θέλω αποτελέσματα. Δεν μπορώ να μου χάνεις τον Εργοτέλη, να μου χάνεις τη Λιβαδιά με τη Λαμία να περιμένω εγώ στο 99,9 να βάλει γκολ και να λέω δεν πειράζει να στηρίξω τον Παντελίδη. Δεν γίνεται να στηρίξω τον Παντελίδη. Κανείς δεν είπε ότι πρέπει να πεις δεν πειράζει. Αλλά είναι άλλο τον Μπούλο και άλλο να έχω απαιτήσεις και προσδοκίες. Έχει διαφορά. Εμείς πολλές φορές χάνουμε το μέτρο και στον ενθουσιασμό και στην απογοήτευση. Χάνουμε το μέτρο. Εγώ λέω όπως το στηρίζω τώρα που μου έφερε κάποια αποτελέσματα φυσιολογικά για μένα, γιατί και στο πρώτο γύρο ήταν αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν το λέει κανένας αυτό. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα στο πρώτο γύρο? Φυσιολογικά, γιατί περίμενε να χάσει από τα Γιάννενα. Το μόνο, πού το είναι μόνο το φυσιολογικό, που ήταν φυσιολογικό ήταν μέσα στο πρώτο 1-1. Μόνο αυτό δεν ήταν φυσιολογικό αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα ήταν ότι κέρδισε. Είναι όλα normal αποτελέσματα. Μισό λεπτό. Κάτσε, μισό λεπτό. Ορίστε. Εγώ δεν κοιτάω μόνο το αποτέλεσμα. Κοιτάω την εικόνα. Ναι, και για την εικόνα, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, εικόνα της ομάδας, λοιπόν, ακόμα και όταν κέρδισε στη Λάρισα ή το Λεβαδιακό, δεν ήταν καλή. Απλά είχε το αποτέλεσμα, όπως λες. Αλλά δεν έφερες. Εδώ λέω, στον πρώτο κύριο δεν είπες. Α. Δεν ήταν καλή η εικόνα σου. Απλά, ναι, απλά είναι φυσιολογικό μια τελείως καινούρια ομάδα να έχει και σκαμπανεβάσματα, αλλά να μην έχει και τόσο καλή απόδοση. Και επίσης ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι ο Παντελίδης κατάφερε μετά από ένα διάστημα να βάλει μέσα στην ομάδα σημαντικότατους παίκτες όπως ο Λάσον και ο Κόρχουτ. Ναι, συμφωνώ, δεν αντιλέγω, αλλά σε αυτό παίζει ρόλο και ο παίκτης, έτσι. Καλά, παίζει ρόλο και ο παίκτης. Οι ίδιοι παίκτες παίξαν και με τον Μπάουξ στον πρώτο γύρο. Οι ίδιοι παίκτες παίξαν και στο δεύτερο. Ήδη παίξαν με τον Ολυμπιακό. Στο ένα φέρανε. Ο κάθε παίκτης λέω από μόνος αυτό εννοώ. Καλά, δηλαδή το... ο Λάσον μπήκε είναι παιχτάρα. Ο Ματίγια όμως, πρόσεξε λίγο. Ο Ματίγια ή ο Γκαρσία. Που όταν έφυγε ο Ερέρα, λέγανε πολλοί α, τελειώσαν αυτοί. Τους έφερε ο Ερέρα. Άσχετα που δεν τον έφερε τον Γκαρσία ο Ερέρα. Είναι αυτό μια άλλη κουβέντα. Γι' αυτό έχει πέσει η απόδοσή τους επειδή έφυγε ο Ερέρα. Τώρα γιατί ανέβηκε. Ναι, εμένα δεν με νοιάζει γιατί πέσει. Εμένα με νοιάζει ότι έχει πέσει όμως. Όχι, πρέπει να ξέρεις και τον λόγο που έχει πέσει. Κατάλαβες, εννοώ. Δεν με νοιάζει, γιατί αν δεν μάθεις τον λόγο που έχει πέσει, δεν μπορείς να την ανεβάσεις. Ναι, δεν έβλεπες εσύ ότι είχε πέσει από εδώ στην τρεφίλε. Ναι, αλλά δεν ήταν επειδή έφυγε ο Ερέρα. Ναι, και αυτό αποδείχθηκε, το... αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Ο τρίτος δεν το ξέρει όμως αυτό θα πει. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι ούτε... Το θέμα λοιπόν δεν είναι τι θα πει κάποιος. Το θέμα είναι τι συμβαίνει. Το θέμα δεν είναι τι λέγεται. Το θέμα είναι τι γίνεται. Να σε πω και ένα τελευταίο λίγο έτσι. Να πεις. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πώς είναι τα πάει καλά ο Παντελίδης. Παίζω και την τέταρτη θέση. Κοίταξε, έχει κερδίσει πλέον την εμπιστοσύνη. Το ναι. Θέμα είναι, το θέμα είναι να τη διατηρήσει. Μέχρι να τη χάσει το θέμα. Αυτό λέω. Το θέμα είναι να τη διατηρήσει και να συνεχίσει αυτό το τέμπο. Να συνεχίσει το τέμπο των επιτυχιών. Γιατί αν συνεχίσει αυτό το τέμπο, πλέον θα την κερδίσει καθολικά.
Να πω και ένα τελευταίο για τον πρόεδρο. Ναι. Δεν το αυτό ήθελα να σου πω ότι του χρόνου, άμα ξεκινήσει με τρεις ήττες, θα τον κράζουμε όλοι πάλι και θα τον πούμε Παντελή τον Μπούλο. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. γιατί έτσι είναι ο Παντελή. Έτσι είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι ο Έλληνα, δεν είναι μόνο Αριανό. Να σου πω κάτι. Ξέρει που ήρθε, φίλε. Ξέρει ότι δεν έχει να κάνει με 100 άτομα, έχει να κάνει με 10.000 καθημερινού ήττε. Γι' αυτό θα ξεκινήσει. Γι' αυτό θα ξεκινήσει με τρεις νίκες. Και ένα τελευταίο λίγο για τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο όταν ξεκίνησε, άμα θυμάστε όλοι πάνω στο στην Εφέλη τέλος πάντων, το κάνουμε και διαφήμιση τώρα, στο ξενοδοχείο. Ναι. Βγήκε ο άλλος τέλος πάντων, να μην λέμε τα ονόματα, πέφτουν μια μέρα ξέρω ξαφνικά πώς έγινε, τι έγινε, μπήκε μέσα ο μεγάλος ο σούπερ και ήρθε ο Καρυπίδης. Ξενέρωσα εγώ γιατί ήμουν μπροστά και είδα ότι φως μου. Είναι, πρόσεξε όμως, για να βγει ο άλλος όμως βγάλαν τρεις έξω. Περίμενε. Να τα λες όλα. 38-36, αλλά τους τρεις τους πήραν σηκωτούς. Δεν θα βγαίνει ο άλλος. Γι' αυτό παρενέβη ο Σούπερ και καλά έκανε. Γιατί όταν είναι 38-39 και τους τρεις τους βγάζεις έξω και λες κέρδισε ο άλλος, πώς κέρδισε ο άλλος. Δεν κέρδισε. Εγώ είμαι ένας απλός οπαδός που πάω και δίνω τα λεφτά μου, δεν ήμουν ποτέ σε σύνδεσμο, δεν ήμουν ποτέ πουθενά. Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα της Ελλάδας με τα μάξιμου. Αυτό τι σχέση έχει. Πουθενά δεν ήμουν σε σύνδεσμο. Και έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα με τα μάξιμου. Και σου λέω και πάλι, ότι είμαι εγώ εκεί. Βλέπω ότι η ψήφιση μου πάει στον Τσίπρα. Το έχει έγινε ναι. Το βλέπω εγώ, δεν ξέρω τι είναι. Μα, δεν είναι αλήθεια αυτό που λες. Γιατί πριν από το όχι ναι, υπήρξε μία συγκεκριμένη κίνηση που απέτρεψε το 38-39. Ωραία, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε σούπερ ούτε τίποτα κανένα. Μα δεν είναι να κατηγορήσεις. Γεγονότα είναι. Ωραία, αν δεν ήταν γεγονότα, δεν θα το έλεγα. Και η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη τότε, αν θυμάσαι, που έβγαλε ο οικονόμου νομίζω να τότε. Αυτό έλεγε. Ότι υπήρξε νοθεία. Έχει δίκιο, το προχωράω. Εγώ αλλού ήθελα να πάω. Πού ήθελες να πας? Με ξενέρωσε με αυτή την πρώτη του κίνηση. Μετά από τότε, μέχρι λίγο καιρό, μια χαρά είναι άρχοντας και μάγκας και μπράβο του. Και δεν με νοιάζει και τι ομάδα θα είναι και τι ομάδα είναι και δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Και τον συμπαθώ και τον στηρίζω γιατί είναι ακριβώς μέχρι εκεί που πιάνει το πάπλωμα, μέχρι εκεί πάει και μου αρέσει το γουστάρα του. Με ξενέρωσε στη μόνη φάση τελευταία που δεν έδιωξε τον Παντελίδη. Που δεν τον έδιωξε. Ναι. Γιατί έπρεπε να τον διώξει ένας κανονικός πρόεδρος του Άρη, φίλε, θα έπρεπε να τον διώξει εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά δικαιώθηκε που δεν τον έδιωξε τώρα. Δεν θα τη λέγω. Εκείνη τη στιγμή, σαν στιγμή, έπρεπε να τον διώξει, θέλω. Εντάξει. Κατάλαβες, άσχετα που μετά δικαιώθηκε. Μετά δικαιώθηκε, ναι, πήρε τα αποτελέσματα, τόσο και δικαιώθηκε. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και αποφάσεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Σωστό. Εντάξει. Okay. Να είσαι καλά. Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο Χρήστο. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Άντε γεια σας. Άντε γεια σας. Άντε σπίτι που. Λοιπόν, Χρήσανθέ μου. Επειδή ήταν μια παροδία όλες αυτές οι εκλογές, μόνο μια από αυτό θα πω. Δεν θέλω να το ξανασυζητήσω. Ήταν μια παροδία, τελειώνω εδώ πέρα. Α, του ερασιτέχνη λες τότε εκείνα τα τρία. Ναι, δεν θέλω να το συζητήσω. Αυτό τελείωσε. Πάει αυτό. Όχι απλά παροδία. Πάμε στο επόμενο. Το παιχνίδι είναι δύσκολο. Δεν θέλω να ακούω από τους φιλάθλους ότι θα βάλουμε τόσα, θα κάνουμε εκείνο. Το παιχνίδι κρύβει δυσκολίες και παγίδες. Φυσικά και είναι δύσκολο. Ορίστε. Φυσικά και είναι δύσκολο. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλα τα παιχνίδια που θα δώσω είναι δύσκολο. Καταρχήν θα έρθουν τα Λιμπάν αυτοί οι άλλοι. Βεβαιότητα με τον Άρη παίζουν, δεν παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, η ομάδα πρέπει να κατέβει σοβαρή. Οι παίκτες είναι για μένα το 70% του αγωνιστικού χώρου και της νοοτροπίας του νικητή και οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί πέρα, αν οι παίκτες νιώθουν ότι είναι δίκαιος ο συναγωνισμός τους στην προπόνηση στα αποδυτήρια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο προπονητής είναι πρώτα απ' όλα ψυχολόγος, να πάρει το 100% του κάθε παίκτη και από εκεί πέρα να ξέρει και προπονητική και μπάλα και λίγο τακτική και πότε θα κάνει τις αλλαγές του. Όλη τη δουλειά την κάνουν οι παίκτες. Αυτοί ανεβάζουν τον προπονητή, αυτοί τον κατεβάζουν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελειώσαμε. Τελείωσε τώρα. Από εκεί και πέρα. Θέλω να σας πω κάτι, ότι ακούω ότι θα πάρουμε τον Γκαρσία με 1,5 εκατομμύριο και αυτά. Εγώ θέλω να μείνω Γκαρσία, εάν έχουμε τη δυνατότητα και δεν θα πούμε σε μπελάδες, να γίνει αυτό. Αυτό το ξέρει μόνο η διοίκηση. Ναι, να το ξέρει και αυτό η διοίκηση, να το λέτε και εσείς. Δεν θέλουμε πάλι τα παλιά προβλήματα. Παίκτες σαν τον Γκαρσία μπορούμε και ενδεχομένως να πάρουμε και ίσως και καλύτερο. Είναι ανάλογα την αγορά που θα ψάξει ένας καλός μάνατζερ να φέρει έναν καλό παίχτη. Λοιπόν, μας βγήκε ο Γκαρσία και δεν αφιβάλλω ότι καλό είναι να μείνει και στον Άρη. Αλλά
Εάν είναι να βγούμε εκτός προγραμματισμού, δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να τραβήξουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δεν θέλω να μου κάνει ο πρόεδρος μια μαγιά όπως γινόταν με τον Κο και με τον Α με τον Β, να μην φύγει ο ένας, να μην φύγει ο άλλος και τελικά έρθει σε αυτό το σημείο που έφτασε. Δεν το θέλω αυτό στην ομάδα μου. Λοιπόν, αρκετά τραβήξαμε. Είμαστε 50 χρονών, δεν θέλω να ξαναδώ αυτή την κατάσταση στον Άρη. Να είστε καλά, κύριε. Τελείωσε. Τελείωσε. Εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλό σου που τα λέμε την Κυριακή στο γήπεδο. Ναι, ένα τελευταίο. Δεν μάθω να μιλήσω. Άκουσα, δεν θέλω να κάνω σχολιάζω ολονών συζητήσεις για το μπάσκετ. Ναι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, εδώ και 3-4 χρόνια, βολοδερνόμαστε. Γιατί υπήρχε μια διοίκηση που έφερε τον Άρη σε αυτή την κατάσταση. Μόνο η πρώτη χρονιά μας ήταν καλά. Άντε να πω και λίγο δεύτερη. Οι υπόλοιπες χρονιές με τη διοίκηση Λάσκαρη η ομάδα βολόδερνε. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να σώσει λίγο την κατάσταση. Βγαίνουμε και μιλάμε όλοι ότι κάνει λάθη και βέβαια θα κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Από εκεί και πέρα οι παίκτες που έχει Άρης είναι του μετρίου και αυτή είναι η κατάστασή μας. Μιλάμε, φέρνουμε τον ένα προπονητή, φεύγει ο άλλος κακός, ένας κακός. Ρε παιδιά, άμα δεν έχεις παίκτες, ο Μουρίνιο ήταν, έχει πάρει τα Champions League, έχει κάνει, έχει δείξει, έχει κάνει ένα όνομα αλφα. Με τη Manchester United ήταν από ήττα σε ήττα. Ήρθε από πίσω το βοηθός και έκανε παπάδες η Manchester. Ο προπονητής είναι το θέμα μόνο. Είναι και το τι ψυχολογία έχουν όλοι και τι παίκτες έχεις. Η Manchester έχει και παιχταράδες και λέγαμε αυτοί δεν μπορούν να παίξουν μπάλα και όμως παίξανε. Ο Άρης δεν έχει παίκτες στο μπάσκετ, παιδιά. Αυτοί είναι οι παίκτες μας. Δεν είναι ότι δεν είναι καλοί. Δεν είναι μέτρη προς το καλό κάποιοι. Προς το καλό. Μέτρος προς το καλό. Δεν έχεις παιχταράδες να μπορούν να πάρουν την ευθύνη την μπάλα που καίει και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και οι άλλοι να βοηθήσουν. Τελείωσε. Πες με ένα χρήστα, δεν έχεις και σταματάω. Τι να έχω. Έχεις ένα παίκτη στον μπάσκετ που θα πάρει την μπάλα που καίει. Ναι. Ποιο να. Τον Τολιόπουλο. Το Φλιόνι. Το Φλιόνι. Τον Ποχορίδη, αλλά όχι στο προηγούμενο μάτσο. Σε άλλα μάτσα. Εγώ τον Ποχορίδη γιατί ακούω πολλά, μ' αρέσει σαν παίκτης, αλλά δεν είναι ο παίκτης που θα σώσει, που θα σου κάνει διαφορά στην ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, μέσα σε έναν καλό κύκλο παίκτων. Πάρε λοιπόν 5-6 μέτριους και όχι κακούς Αμερικανούς και θα σου πω εγώ τον Ποχορίδη πώς θα είναι. Συμφωνώ. Γιατί όλοι οι άλλοι ξένοι είμαστε, φίλε, εντάξει. Δεν ξέρω, εμένα με έχει απογοητεύσει αυτούς που πήραμε τον. Θύμισε μου λίγο. Άστο τώρα. Καλό, τον κλείσε. Κλείσε. Πώς, πιο καλό. Πώς λέγεται. Το στα Jones, καλάθια δεν χωρεί. Το Jones. Άμβρα, το Jones. Άντε, φιλιά πολλά. Έγινε, καλά, καλά. Καλά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Τι. Ώρα. Διάλειμμα, ρε φίλε. Διάλειμμα, διάλειμμα. Πώς θα φύγω εγώ. Πάμε στο τελευταίο break. Έτσι, μπράβο. Ποιο. Τι. Θεϊκών, ψιλοπολίων, ψιλοτσουκάκι που θα φας. Φάγανε πίτσα και δεν μου είπαν τίποτα. Εσύ γιατί δεν λες τίποτα. Ούτε εσύ ήσουν εδώ. Ούτε κι όσοι ήταν εδώ. Αποκλείεται. Ποινή τριών αγωνιστικών. Εγώ ήταν μεταξύ εσύ στον Ανδρέα. Δεν έφαγα. Μη μου πεις ότι έφαγε ο Τρέγιας. Ούτε ο Τρέγιας. Δεν είχε ο Τρέγιας. Έφαγε ο Ζάτης και ο Μοσχοβίτης. Λοιπόν, ο Μοσχοβίτης! Ναι. Το παραχώρησα εγώ στο δικό μου. Είστε άξιοι της μοίρας σας όλοι. Ωραία. Πάμε και εμείς σε ένα break της ένδειξης διαμαρτυρίας και επιστρέφουμε σε λίγο. Κοίτα, λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.